Αγαπητοί μου, γεια σας. Ο σύλλογός μας, Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μέσα στις πολλές προσπάθειες που κάνει, θεωρήσαμε σωστό ότι πρέπει να βγάλουμε σε ομιλία και σε DVD τους αγώνες που έκαναν κάποιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όταν έγινε το επάρατο σχίσμα του 1924 και χωρίστηκε ο Ορθόδοξος λαός σε αυτούς που ακολουθούσαν το Πάτριο, χλεβαστικώς αποκαλούμενους παλαιοημερολογίτες, και αυτούς που ακολούθησαν τον εφεύρετον Πασχάλιον του Πάπα, το Γρηγοριανόν, το αφορισμένον το 1583 και 1593 από δύο και άλλες δύο πανορθόδοξες συνόδους των νέων παπικών εορτολόγιων. Και επειδή αυτή την εργασία την έκαναν κάποιοι στο παρελθόν εκδίδοντας τα βιβλία Δεινοπαθήματα των Γοχ, αργότερα εκδόθηκε άλλο ένα βιβλίο που ανέφερε σφαιρικά όλα τα περιστατικά, και τώρα με τη χάρη της Παναγίας το έβγαλαν στο περιοδικό Βοανεργές, σε κάθε περιοδικό σιγά σιγά όλο αυτό το ιστορικό, οι εσφιγμενείται, τους οποίους ευχαριστούμε. Στο περιοδικό Βοανεργές. Είναι αναγκαίο να γίνει ένα τέτοιο έργο, γιατί οι πολλοί δεν γνωρίζουν τι είναι το Πάτριο Εορτολόγιο, δεν γνωρίζουν το διωγμό που υπέστησαν οι τότε χριστιανοί, δεν γνωρίζουν τους αγώνας που έκαναν αυτοί οι χριστιανοί για να κρατήσουν ανώθευτη την πίστη στο Ορθόδοξο Πάτριο Εορτολόγιο και στις παραδόσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το μάθουν οι νέοι, για να γνωρίζουν τι ακριβώς έγινε και να μην τους εξαπατούν όλοι αυτοί οι ποιμένες και οι συκοφάντε που σκοπίμως και από φθόνο κινούμενοι αλλάζουν την αλήθεια των πραγμάτων. Να μάθουν την αλήθεια και να αποφασίσουν. Και εμείς τα λέμε με αγάπη προς όλους τους Έλληνες, με πολύ αγάπη, γιατί ο στόχος μας είναι να επιστρέψουν στο Πάτριον Ορθόδοξον Εορτολόγιον. Εκεί που είναι η αλήθεια, εκεί που είναι η ορθόδοξος πίστη. Γιατί όπως λέει και ο προστάτης του συλλόγου μας, Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν τον ερωτούσαν εσείς η Εκκλησία, ναι, γιατί η Εκκλησία είναι όπου είναι η αλήθεια. Και όποιος έχει ορθόδοξη ομολογία, αυτός είναι και της Εκκλησίας. Όπως βλέπετε τώρα, έχουν πέσει όλοι της ορθοδόξου ομολογίας και η τελική ταφόπετρα μπήκε με το κολυμπάρι, που έβγαλε όλους αυτούς τους επάρατους νόμους, οι οποίοι είναι αντίθετοι και από το Άγιο Καιρό Ευαγγέλιο, και τους εφαρμόζει το κράτος. Έχουμε όλοι οι Έλληνες, και όσοι το δουν, η χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους φωτίσει και να επιστρέψουν στο Πάτριο. Με πάρα πολύ αγάπη και σας εύχομαι καλή μετάνοια, και θα αρχίσουμε με αποδίδοντας φόρος τιμής στην πρώτη μάρτυρα, την Εκατερίνη Ρούτη, που το 1927 απεβίωσε όταν μπήκε μπροστά για να μην χτυπήσει ο κόπανος του χωροφύλακος την κεφαλή του ιερέως. Από το τεύχος Βοανεργές της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, τεύχος 27, σελίς 11, νεομάρτης Εκατερίνη, μάνδρα Αττικής, τόπος που συνδέθηκε με ηρωικά αλλά και τραγικά γεγονότα. Τόπος που προσέφερε στην ηλιστική εποχή μας μία ακόμα ηρωίδα της πίστεώς μας, τη νεαρά νεομάρτυρα Εκατερίνη Κωνσταντίνου Ρούτη. Είναι γνωστό σε όλους τους χριστιανούς ότι ποτάμια ολόκληρα αίματος εχύθησαν για να στερεωθεί η αληθινή πίστη στον Χριστό, αλλά και για τη διατήρησή της μακριά από την επίδραση αιρετικών νεωτερισμών, πάλι εχρειάστη να ηχηθεί μαρτυρικό αίμα. Ελάτε τώρα χριστιανοί εσείς, που υπομονετικά φέρετε την περιφρόνηση των πολλών και που ακούτε στο όνομα παλαιοημερολογίτες, ελάτε όλοι μαζί να γνωρίσουμε πώς οι πατέρες και αδελφοί μας που έζησαν τα πρώτα χρόνια του σχίσματος αγωνίστησαν για να ενώσουν την Εκκλησία των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, δίνοντας εμάς τη δυνατότητα ελεύθερη και τιμημένη να λατρεύομεν τον Θεό μας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν
πώς εξελίχθησαν τα φοβερά γεγονότα της μάνδρας, δηλαδή πώς άρχισε και τι τραγικό τέλος έλαβε η ολονύχτιος ακολουθία που έγινε προς τιμήν των Αγίων Ταξιαρχών τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου του 1927 εις των ομώνυμων ναών της μάνδρας. Από τη μορεμονή της εορτής ευλαβής γυναίκες της μάνδρας μαζί και η θαρετή υπερασπίστρια των πατρίων παραδόσεων Εκατερίνη Ρούτη ευπρέπησαν το ναό ώστε το πανηγύρι τους που με τόση λαχτάρα περίμεναν να μην υστερήσει σε τίποτε. Εγκαίρως είχαν ενεργήσει και δια ομόδοξον ιερέα εις αν βλέπετε ελάχιστη ιερουργή τότε και συνεπώς περιζήτητη. Προς το σκοπό αυτό μία επιτροχή πει που είχε ξεκινήσει για την Αθήνα και ένα που νωρίς την παραμονή επιστρέφει με σούστα συνοδεύοντας τον αείμνηστον ομολογητή ιερέαν πατέραν Χριστόφορον Ψαλίδα. Η υποδοχή που έγινε στον ερχόμενον ιερουργόν ήταν ενθουσιώδης. Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι τον εκαλωσόρισαν χαρούμενοι, ενώ οι καμπάνες όλων των ναών κτυπούσαν χαρμόσυνοι. Τόση ήταν η αγάπη και η εκτίμηση των πρώτων αγωνιστών για τους Ορθοδόξους ιερείς. Ο Εσπερινός άρχισε ήσυχα και ειρηνικά. Το ίδιο ήσυχα θα συνεχιζόταν και θα τελείωνε και όλη η αγρυπνία αν δεν έκαναν την εμφάνισή τους τα ανεπιθύμητα για το βράδυ εκείνο όργανα της τάξεως, περικυκλώντας το ναό με κακές διαθέσεις. Και εύλογο γεννάται το ερώτημα, μα γιατί αυτή η πολιορκία στο ναό δεν ευρίσκονται παράνομοι, δεν εκρύβονται ληστές. Μόνο άξιοι τηρητές των πατρίων παραδόσεων είχαν συγκεντρωθεί για να δοξάσουν με κάθε τιμή τους μπροστά τα αγίους. Τι λοιπόν ζητούσαν τα όργανα με τόση επιμονή? Απλούστατα, ζητούσαν να εκτελέσουν τη διαταγή του σχισματικού Αρχιεπισκόπου Αθηνών να συλλάβουν τον ιερουργούντα ιερέα να διαλύσουν το πλήθος των πανηγυριστών. Μπορεί να είχαν όμως λάβει εντολές τα όργανα αλλά και οι χριστιανοί της μάνδρας έπρεπε να εκτελέσουν τις θεόδοτες εντολές του και να μην επιστρέψουν την παραμικρή διατέραξη της εορτής. Έτσι οι πόρτες του ναού κλείνονται και η ακολουθία συνεχίζεται πιο κατανοητική. Είναι διότι γίνεται κάτω από την απειλή των όπλων. Κτυπούν με μανία τα όργανα, κτυπούν όπου βρουν πόρτες, παράθυρα, τείχους, σπάζουν τζάμια και είναι ο 20ος αιώνας. Ο πολιτισμός θεριεύει και υποτίθεται ότι τα ατομικά και θρησκευτικά δικαιώματα ασκούνται με κάθε ελευθερία. Τι τρομερή αλήθεια! Και βρισκόμαστε μάλιστα και στα ιερά χώματα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ελλάδος. Προσεύχονται οι πιστοί μέσα στο ναό ήσυχα και βλαβικά. Μένονται και ουρλιάζουν και εσχρολογούν έξω τα όργανα των σχισματικών. Ζητούν μέσα ενίσχυση από τον Κύριο οι πιστοί για να αντέξουν τον άδικο διωγμό τους. Βλέπετε αυτά τα τρομερά παραδείγματα αγαπητοί, όλοι όσοι το ακούτε αυτό. Βλέπετε πως αγωνίζονταν με το αίμα τους ακόμα να κρατήσουν την πίστη οι τότε χριστιανοί. Ζητούν επίσης και τα έργανα έξω ενίσχυση επηγόντως για να επιτύχουν του βεβήλου σκοπού του. Είχαν πράγματι ανάγκη για ενισχύσεις. Πώς θα συνελάμβαναν έναν πράο και άκακο ιερουργό? Πώς θα αντιμετώπιζαν τους αόπλους πιστούς? Κοντεύει να ξημερώσει. Μέσα στο ναό έχουν μεταλάβει οι περισσότεροι και περιμένουν το διευχόν του ιερέως και αφού πάρουν την ευλογία του να τον οδηγήσουν σε ένα κοντινό σπίτι για να ξεκουραστεί. Πώς όμως θα γινόταν αυτό που έξω καιροφυλακτούσαν οι πρετοριανοί των σχισματικών νέων ημερολογητών? Μα μόλις προλίγου πήραν μέσα τους δύναμη των Χριστών, δεν τους σκιάζει τίποτα. Προχωρούν αθόρυβα, οι πόρτες ανοίγουν, οι πιστοί αρχίζουν να εξέρχονται. Ζωντανό τείχος από ευσεβείς γυναίκες της μάνδρας έχουν περικυκλώσει τον κινδυνεύοντα ιερέα. Μέσα στο σκοτάδι ξεπροβάλλουν μπροστά των σαν ανήμερα θεριά τα όργανα των σχισματικών. Απαιτούν την παράδοση του ιερέως.
Μα γιατί άραγε? Είναι το δικαιολογημένο ερώτημα των πιστών. Μήπως εγκλημάτισε, μήπως καταχράστηκε ή μήπως ευεβήλωσε? Όχι, τίποτε από όλα αυτά. Και όμως τον ζητούν. Και λοιπόν, ποιος θα τους τον παραδώσει? Δεν υπάρχει Ιούδας. Μόνο σαν περάσετε πάνω από τα πτώματά μας, θα πάρετε τον ιερέα μας. Ακούγεται σταθερή και δυνατή μία γυναικεία φωνή. Είναι η 27χρονη Εκατερίνα Ρούτη, που άφησε στο σπίτι άνδρα και παιδιά και ήλθε να υπηρεσπιστεί τον ιερέα. Δεν τη φοβίζουν οι φόβερες των όπλων και γι' αυτό αποφασισμένη φωνάζει. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούν να διασπάσουν τον ανθρώπινο κλειό. Αρχίζουν τότε να πυροβολούν για να τους εκφοβήσουν. Κάτι καταφέρνουν με αυτό. Απομακρύνονται αρκετοί πιστοί, αλλά το ζωντανό τείχος γύρω από τον ιερέα παραμένει άφοβο. Σε λίγο όμως και αυτό θα καμφθεί εξαιτίας της απανθρώπου και αγρίας επιθέσεως των οργάνων, τον οποίον μία σφαίρα χτυπά στον κορόταφο την αείμνηστον ομολογήτρια Αγγελική Κατσαρέλη. Η Εκατερίνη Ρούτη όμως, η ψυχή της άμυνας, δεν το βάζει κάτω. Ελέγχει με θάρρος τους σχισματικούς μέχρι τη στιγμή που ένα όργανο θα σηκώσει το κοντάκι του όπλου για να χτυπήσει τον ιερέα. Και τότε, ύψιστε Θεέ, τι τόλμη, τι αυτοθυσία. Μόλις η Εκατερίνη αντιλαμβάνεται την κακούργον χειρονομία, σπέβδει να σώσει τον ιερέα, καλύπτοντάς τον με το σώμα της. Οπότε και δέχεται αυτή το θανάσιμο εκείνο χτύπημα εις το πίσω μέρος της κεφαλής της. Η Εκατερίνη πέφτει στο δάπεδο του ναού, βάφοντας με το μαρτυρικό της αίμα, ενώ ακούγεται για τελευταία φορά να ψιθυρίζει. Παναγία μου, οι γυναίκες με αγωνία και λυγμούς σηκώνουν το αιμοφόρο σώμα της και αφού προηγουμένως ειδοποιείται και ο άντρας της, τη μεταφέρουν στον Ευαγγελισμό των Αθηνών. Μαζί με την Εκατερίνα μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό και η τραυματιστήσα ομολογήτρια Αγγελική Κατσαρέλη, η οποία και εξέρχεται μετά από λίγες ημέρες. Η Εκατερίνα 7 ολόκληρες ημέρες ακίνητη υπέφερε αφάνταστα, χωρίς καν να μπορεί να μιλήσει. Με νοήματα ζήτησε μολύβι και χαρτί για να γράψει με δυσκολία στον άντρα της να προσέχει τα αγγελούδια της, τα δύο μικρά της, που ήσαν 4 χρονών το πρώτο και ολίγων μηνών το δεύτερο, στις 15 Νοεμβρίου 1927, με το Πάτριο Ελορτολόγιον, πρώτη ημέρα της νηστείας των Χριστουγέννων, και 4 το πρωί παρέδωσε τη μαρτυρική της ψυχή ισχύρας του Στεφανοδότου Χριστού. Το τότε διοικητικόν συμβούλιο της Ιεράς Κοινότητος ΓΟΧ Αθηνών κινητοποίησε όλα τα υπαυτής παρακτήματα ώστε να παρευρεθούν στην κηδεία της όσο το δυνατόν περισσότεροι πιστοί. Επιζώντες, αυτός τες μάρτυρες της κηδείας μας πληροφόρησαν ότι αυτό που παρακολούθησαν την ημέρα εκείνη δεν ήταν κηδεία, αλλά ιερά λιτανία μαρτυρικού λειψάνου. Χιλιάδες πιστοί συνόδευσαν την πομπή, κρατούντες άλλοι άμφοι, άλλοι λαμπάδες και άλλοι φήνικες. Η μάρτης δεν έχει πλέον ανάγκη από τις δικές μας πρόσκαιρες τιμές και δόξες. Η τιμή που πρέπει να τις απονέμει κανείς είναι εκείνη που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας υποδεικνύει. Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εγκαρδιώνεστε λοιπόν, χριστιανοί, και παραδειγματίζεστε από τη νεαρά μητέρα των 27 χρόνων που έχησε το αίμα της για την Αγία μας πίστη. Είναι ο μάρτης Εκατερίνα αποτελεί τιμή και δόξα και κάθημα για την Εκκλησία των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών και θα προβάλλεται σε κάθε περίσταση σαν υπόδειγμα πίστεως, αγάπης, αυταπαρνήσεως και θυσίας δια τας πατρίους παραδόσεις. Εκατερίνη, η εποχή μας δεν διέθεσε αγχώνες, καμίνους, ξύφη. Διέθεσε τον υποκόπανο του όπλου για να σε φοβήσει. Πόσο πτωχό αλήθεια όπλο για να σε κάνει να απαρνηθείς μια ζωντανή πίστη. Και όμως εσύ έδωσες τη ζωή σου δι' αυτήν. Οι πρεσβείες σου ας μας ενισχύσουν
και οι προσευχές σου ας προασπίζουν το σώμα της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας από κάθε δολίως κινούμενον εχθρικό βέλος. Αμήν. Ενδεικτικές περιγραφές των ημερησίων εφημερίδων δια τα αιματηρά επεισόδια στη Μάνδρα Αττικής, 8 με το Πάτριο, 21 με το Νέο, Νοέμβριος 1927. Για το επεισόδιο της Μάνδρας ασχολήθηκε, όπως ήταν φυσικό, η πλειοψηφία των ημερησίων εφημερίδων της Αθήνας. Υπήρξαν βέβαια κάποιες αδέσμευτες εφημερίδες οι οποίες παρουσίαζαν τα γεγονότα υποβαθμισμένα και όπως συνέφερε την κρατούσα εκκλησία, προκειμένου να μην θυχτεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο σχισματικός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν και ο ηθικός αυτουργός της συγαγωγής του νέου ημερολογίου στην Ελλάδα. Πάντως οι περισσότερες εφημερίδες κατέγραψαν τα γεγονότα αντικειμενικά. Μερικές δεν καυτηρίασαν και τότε τον Αρχιεπίσκοπο για τη σκληρή του στάση έναντι των γυναικών Ορθοδόξων. Δημοσιεύουμε 3 ενδεικτικά σχόλια του ημερησίου τύπου της εποχής. Αιματηρές σκηνές Μάνδρα ένεκια του ημερολογίου. Στη Μάνδρα έγιναν εχθές αιματηρές σκηνές εξ αφορμής του ημερολογίου προκληθήσε υπό τα ακολούθους περιστάσεις. Κατά την εορτή των ταξιαρχών με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή την 21η τρέχοντος με το νέον, παλαιοημερολογείται της Μάνδρας, απεπειράθησαν να λειτουργήσουν εις τον εκεί ναό των ταξιαρχών με έναν πρόσφυγγα ιερέα εκ Πειραιός ονόματι Χρυσόστομον Ψαλίδεν, Χριστόφορον Ψαλίδεν, συγγνώμη, τας μεσονυκτίους ώρας. Ο σταθμάρχης της Μάνδρας, ενωματάρχης Ήτα Ηλίας Σάλμας, πληροφορηθεί στο ότι ούτε ή θέλησε να τους διαλύσει, επειδή όμως δεν ειδηνήθη, εζήτησε ενισχύσεις από την Ελευσίνα και μετέβη εκεί αμέσως μετά δυνάμεως ο υπομήραρχος Ροζέλος, αλλά και η δύναμη σε αυτή δεν κατόρθωσε να διαλύσει τους παλαιοημερολογίτες και ζητήθη νέα ενίσχυση από τα Μέγαρα, η οποία και κατέφτασε μετά κάποιαν ώρα υπό τον υπομήραρχο κύριον Ζαφύριν. Προς πρόληψη αιματηρών σκηνών οι παλαιομερολογίτες αφέθησαν ελεύθεροι και συνέχισαν τη λειτουργία του. Έξω του ναού ετοποθετήθη μόνο εις χωροφύλαξη με την εντολή να συλλάβει τον ιερέα μετά το πέρας της λειτουργίας. Ο ιερέας Ψαλίδας, αντιληφθής των σκοπών της τοποθετήσεως του χωροφύλακος πρώτου ναού, εξήλθε μετά τη λειτουργία μεταμφιεσμένο σε γυναίκα, αλλά ο χωροφύλαξ τον ανεγνώρισε και τον συνέλαβε. Οι χωρικοί όμως επετέθησαν τότε κατά του χωροφύλακος και ελευθέρωσαν τον ιερέα. Οι άλλοι αστυνομικοί δύναμοι σε επεμβάσα συνέλαβαν εκ του ναού τον ιερέα και εκ νέου τον ιερέα και διεσκόρπισε τους παλαιομερολογίτες χωρικούς κατόπιν συμπλοχής καθήν ερήφθησαν εκατέρωθεν περί τους 50 πυροβολισμούς. Ο υπομήραρχος κύριος Ζαφύρης ετραυματίστη διασφαίρας ελαφθρός εις την κνήμη. Επιπλέον διασφαίρας ετραυματίστη σοβαρός η Αγγελική Κατσαρέλου. Η Εκατερίνη Νούρτη υπέστη από το χτύπημα δια υποκάγω πάνω όπλου σοβαρόν κάταγμα εις την κεφαλή. Αρκετοί άλλοι χωροφύλακες και χωρικοί ετραυματίστησαν ελαφρώς για τον λίθεν, δια λίθεν. Επί τούτου μετέβη μετά τα σκηνάς ο διοικητής χωροφυλακής Αττικοβιωτίας σταγματάρχης Μαυρικάκης. Εκ των γενομένων ανακρίσεων προέκυψαν και οι προτέτοι των σκηνών ήσαν χωρικοί Παναγιώτης Στάθης, Μη Λιούλης, εκ Μάνδρας, Πι Μοίρας, Ιωάννης Μάλιος, εκ Μαγούλας, Χαρίκλια Λιούλη, εξ Ελευσίνους, Γάμα Τσάμις, Αλφα Βιολέτης, Έψιλον Μαρούγκας, Αλφα Λιούλης, Αλφα Κριακάκης και Αλφα Ηλίας εκ Μάνδρας. Εκ τούτων συνελήφθησαν οι 5 πρώτοι των λοιπόν διαφυγόντων. Οι συλληφθέντες μεταφέρθησαν εντάφτα και παρεδόθησαν εις τον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψεν εις τον ανακριτήν. Ελεύθερος λόγος, 23-11 με το Πάτριο,
1927. Εδώ υπάρχει και η φωτογραφία από την εφημερίδα Σκρίπ, αιματηρές σκηνές των ναών της Μάντρας λειτουργούν κατά το Πάτριον εορτολόγιο, ολονύχτιος πολιορκία του εκκλησιάσματος, η δολοφονική επίθεση των οργάνων της τάξης εναντίον του αόπλου και ανύποπτου πλήθους, τα θύματα της δολοφονικής επιθέσεως. Αιματηρές συμπλοκέ διαδραματίστησαν τότε και συνεχίζουν. Το ζήτημα του ημερολογίου. Στην κλίνη του πόνου μία γυναικούλα της Μάνδρας αποθνίστηκε από τα χτυπήματα μερικών χωροφυλάκων. Είχε διαπράξει ένα φοβερό έγκλημα. Επίστευσε εις το παλαιό ημερολόγιο και ήθελησε συμφώνως προς αυτό να εορτάσει μία εκ των τελευταίων εορτών. Οι χωροφύλακες επενέβησαν. Οι υποκόπανοι ετέθησαν εις κίνηση και το πλήρωμα των ευσεβών χωρικών διελήθη. Η γυναικούλα της Μάνδρας αποθνίστηκε τώρα από τα χτυπήματα. Δεν ανεμίχθημεν εις το ζήτημα αυτό. Δεν εξετάζω ούτε το νέο ούτε το παλαιό ημερολόγιο. Πώς εγεννήθη το νέο είναι γνωστόν. Και μόνη η προέλευση, η επαναστατική, η πλαστηριακή, η αντικανονική θα ήρκει για να μισήσομεν και να το μισήσομεν και να το αποτινάξουμε. Αλλά δε θέτω αυτό το ζήτημα. Είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ η ανδήποτε μεταβολή του ημερολογίου, αλλά θα αποκαλέσω ανήθικον, μεσαιωνικήν, ιεροεξασταστικήν και βάρβαρον πάσαν δια της βίας επιβολή της απολογής του ενός ή του άλλου ημερολογίου, διότι η άσκηση βίας στο ζήτημα τούτων αποτελεί παραβίαση της ελευθέρας συνειδήσεως και της λατρείας. Θέτω ένα ζήτημα εις τους διοικούντας την Εκκλησία. Διατί διώκουν τους πιστεύοντας εις το παλαιό ημερολόγιο? Πιστεύουν πράγματι το ημερολόγιο έχει άμεσο σχέση προς τα θρησκευτικά πεπιθήσεις? Και αν ακόμη αυτό συμβαίνει, τότε στρέφομαι εναντίον των θρησκευτικών πεπιθήσεων των άλλων? Αν όμως συνδέεται το ημερολόγιο προς τους τύπους της λατρείας, τότε πάλι στρέφονται εναντίον των άλλους τύπους ακολουθούντων? Αλλά εις πάσα στάφταστας περιπτώσεις υπάρχει η παραβίαση της ελευθέρας συνειδήσεως και η κατάργηση της ελευθέρας λατρείας. Είναι ελεύθερη δυνάμη του συντάγματος πάσε θρησκείες στην χώραν ταύτη, κατόπιν της αρχής η οποία εισήχθη από τις Γαλλικές Επαναστάσεις από το 1789, η οποία κήρυξε την ανοχή. Δύναται ο Εβραίος, ο Καθολικός, ο Διαμαρτυρόμενος, ο Ουνίτης να ασκούν τη λατρεία των κατά της δοξασίας και τους τύπους των? Μόνο οι πιστεύοντες στο παλαιό ημερολόγιο στερούνται του δικαιώματος αυτού. Οι διοικούντες στην Εκκλησία κινούνται κατά αυτόν με πείσμα, με αληθή μανία, με φανατισμό, τον οποίον δεν αν εδείκνυον εις άλλα ζητήματα δεν θα εισημιούτω η Έκκληση, η οποία εισέβαλε εις τα στάξη των κληρικών. Λοιπόν, δεν θέτω ζήτημα ημερολογίου, λησμονώ εντελώς τον τύπον αυτό. Θέτω ζήτημα ελευθέρας λατρείας. Διατί είναι ελεύθερος ο καθολικός να ασκεί τα της λατρείας του και δεν είναι ελεύθερος ο χωρικός της Μάνδρας? Διατί δεν υψώνονται οι υποκόμματοι των χωροφυλάκων αντίον των χιλιαστών ή των ουνητών ή των μασόνων ή των σιωνιστών Εβραίων, αλλά κινούνται με ορμή κατά των ακολουθούντων το παλαιόν ημερολόγιον, οι οποίοι πιστεύουν εις την Ορθοδοξία περισσότερο από πολλούς ιερείς και επισκόπους? Ερωτώ τον σοφόν Μητροπολίτη Αθηνών. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ελευθερά λατρεία? Και στο σημείο αυτό ούτε στρεψοδικία δύναται να υπάρξουν, ούτε υπεκφυγή. Ούτε είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι το ζήτημα του ημερολογίου δεν τίθεται ως ζήτημα ελευθέρα συνειδήσεως ή λατρείας. Ζώμενης μίαν εποχήν κρίσιμων, όλε οι δε αρχέ υφίστανται μία νέα εξέλιξη. Μόνο η ελευθερία της συνειδήσεως και της λατρείας δεν εφεί, εκτός της Σοβιετικής Ρωσίας, αλλά και εκεί υπό κάποιαν μορφή. Ενώ εδώ έρχονται οι διοικούντες στην Εκκλησία και παραβιάζουν το Σύνταγμα.
επαναστάται αυτή κατά του καταστατικού χάρτου και της θρησκείας. Διότι βεβαίως και αυτοί περισσότερον στρέφονται κατά της θρησκείας, ενώ συνδέουν την προαυτής πίστην προς τα φύλλα του ημερολογίου. Και βεβαίως αυτοί παρουσιάζουν το σύνταγμα όταν καταργούν την ανοχή ή την ελευθερία έναντι παντός αλλοδόξου. Είναι όμως αλλόδοξοι οι ακολουθούντες των παλαιών ημερολογίων? Ακούσατε, αν ήσαν πράγματι αλλόδοξοι, αν ήσαν Τούρκοι, έθνης, θα μπορούσαν να στήσουν δυνάμει της συνθήκης των Αθηνών του 1913 των τζαμίων των εις τας Αθήνας. Αλλά επειδή δεν είναι αλλόδοξοι, στερούνται τους δικαιώματος να λειτουργηθούν άλλην ημέρα, αλλά μόνο εκείνη την οποία όρισε εις αυτούς ο νη πλαστήρας και ο μακαριάτατος Μητροπολίτης Αθηνών. Δεν ζώμενοι στον Μεσαίωνα, δεν ζώμενοι εις υπορχή θρησκευτικών διωγμών, δεν είναι δυνατόν το κράτος να γίνεται όργανο διωγμού. Όπως κράτηστος πολιτιολόγος ο Έσμεν ετώνησε, το κράτος του 19ου αιώνους ανεγνώρισε την ελευθερία της συνειδήσεως ως δικαίωμα ατομικών και απέδωσε τα του Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού Θεό. Μόνο το ελληνικό κράτος παραβιάζει την αρχή ταύτη. Και ειδού το κράτος αυτό τοποθέτει τον υποκόπανον του χωροφύλακος εις την υπηρεσία του μακαριωτάτου Μητροπολίτου και εις την κλίνην του πόνου θνίσκει μία πτωχή γυναικούλα της μάνδρας, διότι διέπραξε το έγκλημα να ακολουθεί το παλαιόν ημερολόγιο, ενώ εις ιερεύση ληφθής άκολα στένων εντός ναού απέρχεται εις δεκτή παραμονή εν μοναστηρίο. Εκείνη προς θάνατον, αυτός προς την καλήν και αμέριμνον ζωή. Εσπερινή, 27 Νοεμβρίου 1927. Η ενοχή του Μητροπολίτου. Εις μίαν κλίνην του Ευαγγελισμού απέθανε εις την πρωία, χθες την πρωία η πτωχή γυναικούλα της μάνδρας, η Εκατερίνη Κωνσταντινουρούτη ετών 27 μήτερ δύο τέκνων. Είναι η πτωχή μητέρα η οποία επίστευσε εις το παλαιόν ημερολόγιο. Είναι η δυστυχισμένη γυναικούλα η οποία έπεσε από τα χτυπήματα του υποκόπανου του χωροφύλακος. Είχε διαπράξει φοβερόν έγκλημα. Επίστευε εις το παλαιόν ημερολόγιο και νόμιζε ότι έπρεπε την εορτή του ταξιαρχού να ερωτάσει την ημέρα την οποία έκρινε αυτή ως ορθωτέρα. Η Εκκλησία όμως, η Ιερά Σύνοδος, όπλησε τη χείρα του χωροφύλακος και διέταξε «κτυπάτε» και οι χωροφύλακες εκτύπησαν. Η μητέρα πέθανε από τα τραύματά της και τα δύο της παιδάκια ρίπτονται έρημα και ορφανά μέσα εις την ζωή. Δεν ευθύνονται δια των φόνων αυτών ο χωροφύλακας. Την ευθύνη βαρίαν και ασυγχώρητον φέρνει ο Μητροπολίτης Αθηνών με τον πρωτοφανή μεσαιωνισμόν του εις μεθόδους και μέσα δια των οποίων παραβιάζεται η ελευθέρα συνείδησης και το δικαίωμα της ελευθέρας λατρείας. Φέρει την ευθύνη αυτός ο οποίος κρατεί εις τας φυλακάς πιστούς χριστιανούς, τους ο οποίος εκήρυξε το διωγμό του κατά ανθρώπων, οι οποίοι δεν διέπραξαν έγκλημα, αυτός ο οποίος αυθαιρέτως μετέβαλε το εορτολόγιο, εις το οποίο δια της βίας και του υποκοπάνου ζητεί να υποτάξει τον λαό. Μακαριότατε Μητροπολίτα Αθηνών, δεν σας ομιλεί κανείς φανατικός, δεν σας κατηγορεί από τη στήλη αυτήν άνθρωπος του παλαιού ή του νέου ημερολογίου. Σας απευθύνει την κατηγορία άνθρωπος ελεύθερος εν ονόματι των αιωνίων αρχών της ελευθέρας συνειδήσεως. Δεν εκτοξεύθη καθημούν τη στιγμή αυτή την κατηγορία μια θρησκόληπτος μοναχή για να την ρίψετε εις την φυλακή μη φανατικός χριστιανός για να στρέψετε κατά αυτού τον υποκόπανο του χωροφύλακος. Σας ομιλεί άνθρωπος ελεύθερος και σας λέγει κατά πρόσωπο, είστε ο ένοχος του φόνου της γυναικός και από τη στιγμή ταύτης, από τη στιγμή κατά την οποία έκλεισε αυτή επάνω εις την κλίνη του πόνου τα μάτια της, μακαριότατε Μητροπολίτη, σεις είστε υπόδικος έναντι πάσης ελευθέρας συνειδήσεως και ουδής συγχωρεί το εγκλημά σας. Είστε υπόδικος έναντι του κοινού ποινικού νόμου.
Τι ζητείτε λοιπόν, μακαριότατε? Θέλετε να δικαιωθούν όλοι το ημερολόγιο σας, να το ασπαστούν όλοι? Γιατί όμως δεν ζητείτε, αφού τόσο ή για την εκκλησία φροντίς να ασπαστούν όλη την λατρεία και τη θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, αναγνωρίζετε το δικαίωμα της ελευθερίας της πίστεως εις τους αλλοθρήσκους. Αλλά δεν ανέχεστε να ακολουθούν άλλο ημερολόγιο, άλλο από εκείνο το οποίο με τη συνεργασία μερικών λιποταχτών και εγκληματιών επιβάλλεται. Διότι δεν λησμονεί κανείς ότι υπό το διάταγμα εκείνων υπάρχουν οι υπογραφές των επαναστατών, οι οποίοι εδολοφόνησαν τους έξ, και ομιλείται περί νομίμου μεταβολής του ημερολογίου. Αλλά όταν τόσον σεβασμόν προς την υπογραφή των ανθρώπων εκείνων έχετε, μακαριότατε Μητροπολίτα, προκειμένου περί του ημερολογίου, διατί όταν δια την υπογραφή αυτών εγκαινιάζεται η απολωτρίωση των κτημάτων της Εκκλησίας, δεν ήθελατε να αναγνωρίσετε αυτάς, και ενώ τόσας καταβάλατε ενεργίας δια την ανατροπή του διατάγματος εκείνου, δια την εφαρμογή όμως του άλλου, φωνεύετε μίαν γυναίκα, φυλακίζετε πιστούς, σεις, ο οποίος υποτίθεται επιβάλλεται, εφαρμόζετε το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να προχωρήσω. Υπάρχουν τόσα πράγματα δια τα οποία θα είχε να φροντίσει ο μακαριότατος Μητροπολίτης και τα οποία θίγουν την Εκκλησία. Υπάρχουν τόσα σκάνδαλα τα οποία έφτασαν μέχρι του τύπου. Υπάρχουν τόσα κατηγορίες τα οποία αντίπαλοι του απευθύνουν κατά αυτούν και διαταράσσονται τώρα και διατάσσονται τώρα ανακρίσεις δεν ερευνόμεν. Ή μήπως η Σύνοδος δεν κατηγόρησε αυτόν για παραβάσεις τεινάς? Δεν συζητώμεν, αλλά ως ελεύθεροι άνθρωποι εκτοξεύσαμε την κατηγορία εναντίον του Μητροπολίτου Αθηνών και της Ιεράς Συνόδου. Είστε ένοχοι πάντες, και όσοι διατάσσετε και όσοι ανέχεστε των διωγμών των πιστών, είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι αυτοί, όχι το παλαιόν ημερολόγιο να πιστεύουν, αλλά και Τούρκοι και Εβραίοι και Βουδιστές να γίνουν. Θέλετε όμως να δεσμεύσετε τη συνείδησή των? Θέλετε με τους μεσιανισμούς και τον υποκόπανο του χωροφύλακος να συντρίψετε την ελευθερία της λατρείας? Είστε ένοχοι της πτωχής της μάνδρας από τη στιγμή αυτής, πάσα ελευθέρα συνείδηση ανώτερα παντός ημερολογιακού ζητήματος έχει την υποχρέωση να εξεγερθεί εναντίον εκείνων οι οποίοι ζητούν να εμφανιστούν ως προοδευμένοι άνθρωποι με την μεταβολή του ημερολογίου, ενώ εις τας μεθόδους των αποδεικνύονται ιεροεξεταστέ και βάρβαροι. Από τη στιγμή αυτής κάθε ελεύθερος άνθρωπος με ψυχρά αντιλογική στρέφεται εναντίον της σημερινής εκκλησιαστικής αρχής. Κρατούμεν το μαστίγιο και δεν θα διστάσομεν δια το ανηλαιές μαστίγωμα των ανελευθέρων ιεραρχών, και αυτοί εγκαινιάζουν τον υποκόπανο. Τι θα αναγκάσει τους ελεύθερους ανθρώπους να στρέψουν κατά αυτόν το μαστίγιο, το οποίο θα ξεσκίζει προσωπίδας ψευσεβών και γόητρων αμφίβολων? Το μαστίγωμα άλλωστε το εδίδαξε ο Χριστός ο Θεός, που ηγάπησε τους εχθρούς του, αλλά ο οποίος δεν συγχώρεσε τους εμπόρους της Εκκλησίας. Εσπερινή 29 Εντεκάτου 1927, Βοανεργές, Σελής 21.